Σημαίνουν όλα αυτά. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πολύ καλά τα αμερικανικά θέματα. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι βέβαια βουλευτής του βόρειου τομέα της Αθήνας. Αλλά εμείς περισσότερο τον προσκαλούμε με τις άλλες ιδιότητές του. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τον ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Κύριε Κερίδη, εν τέλει αυτά, είχαν και επιτυχίες βέβαια οι Δημοκρατικοί την περασμένη Τρίτη, σε ορισμένες, ειδικά σε κάποιους δήμους, μεγάλους δήμους μεγαλοπόλων, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρήθηκε ένα κάζο, ειδικά με τη Βιρτζίνια. Αυτό ένα χρόνο μετά τις προηγούμενες εκλογές, έτσι, και επίσης σε προσωπικό επίπεδο ο Biden πέφτει στις δημοσκοπήσεις, πέφτει αισθητά, όχι γιατί πάντα είναι συνηθισμένη κάποια φθορά, αλλά γρήγορα γίνονται και μάλλον σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που ήταν αναμενόμενο. Και αμφισβητούνται και οι πολιτικές τους, ο πυρήνας των πολιτικών του. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Έτσι είναι, πολύ καλά τα λέτε. Υπήρξε μια δεινή ήττα για τους δημοκρατικούς ένα χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές, που είναι ένας κακός ιονός, έτσι κι αλλιώς τα στατιστικά είναι εναντίον τους, για τις ενδιάμεσες εκλογές, τις πολύ κρίσιμες, που θα κρίνουν την πλειοψηφία στον Κογκρέσο και άρα την νομοθετική ατζέντα Biden. Του χρόνου εννοείται, σε ένα χρόνο. Του χρόνου, το Νοέμβριο, ναι. του 2022. Έχει άλλους 12 μήνες ο Biden για να περάσει ό,τι νομοσχέδιο μπορεί, διότι το πιθανότερο, πιθανότητες πάνω από 80%, και η Βουλή και η Γερουσία να περάσουν στα χέρια των Ρεπουμπλικανών μετά τις εκλογές του χρόνου. Η πλειοψηφία τους στην Βουλή είναι ισχνή, στη ΔΕ Γερουσία είναι απολύτως οριακή, 50-50. Κατά συνέπεια, έτσι κι αλλιώς, παραδοσιακά, το κόμμα του Προέδρου χάνει δυνάμεις στις ενδιάμεσες εκλογές, έχει μια φθορά. Το εκλογικό σώμα παραδοσιακά στρέφεται από ελαφρώς έως πολύ εναντίον του. Μετά και τις εκλογές που είχαμε την περασμένη Τρίτη, αυτό δείχνει να είναι και το πολύ πολύ πιθανό σενάριο. Έχασε στη Βιρτζίνια, που είναι μια πολιτεία βεβαίως εμβληματική του Νότου, δίπλα ωστόσο στη Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα, η οποία έχει γυρίσει δημοκρατικά την τελευταία 20ετία, όλο ένα και περισσότερο, ιδίως στα προάστια πέριξ της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας της Ουάσιγκτον. Την είχε κερδίσει ο Biden με 10 μονάδες διαφορά πέρσι, 44-54, και τη χάνει τώρα υπέρ του Ρεπουμπλικάνου. Το γεγονός ότι κέρδισαν οι Δημοκρατικοί σε μεγάλες πόλεις είναι και το εύκολο και το αναμενόμενο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους είναι συγκεντρωμένη στις μεγάλες πόλεις. Το να εκλέξουν και μάλιστα από την αριστερή πτέρυγα στη Βοστόνη για πρώτη φορά γυναίκα, δεν είναι και τόσο... Ασιατικής καταγωγής, έχει ενδιαφέρον. Ασιατικής καταγωγής και όχι Ιταλικής ή Ιρλανδικής, λευκός άντρας, όπως παραδοσιακά. Ήτανε πάντα οι Βοστονέζοι, βέβαια. Τη Βοστόνη και βεβαίως έναν μαύρο, τον δεύτερο στην ιστορία, μαύρο δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά καλά και αναμενόμενα, όμως η Βιρτζίνια και ιδίως η στροφή της λευκής μεσαίας τάξης των προαστίων που έδωσε την νίκη στον Biden πέρσι, είχε στραφεί ενάντια στον Τραμπ με όλα τα τρελά που είχε κάνει ο Τραμπ, και σήμερα επιστρέφει φοβισμένη από την παλαβή αριστερή πτέρυγα, μέσα σε εισαγωγικά το παλαβή, το λέω σχήμα λόγου για να συνεννοηθούμε, την παλαβή αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, επιστρέφει φοβισμένη από αυτούς πίσω στη βάση των Ρεπουμπλικανών και δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα μεγάλα στους Δημοκρατικούς. Να δώσουμε την είδηση ότι χθες αργά το βράδυ ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις και τις υποδομές, 1,23 εκατομμύρια. Είναι ένα από τα δύο μεγάλα. Είναι ένα από τα δύο και είναι μια νίκη. Πηγαίνει πλέον στο Οβάλ Γραφείο προς υπογραφή από τον Biden, έχει ήδη ψηφιστεί από τη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί ανασκουμπόθηκαν μετά την ήττα να δείξουν ότι μπορούν εν πάση περιπτώσει να συνοηθούν και να διαχειριστούν τα προβλήματα, και με μια ανάπαυλα στον εσωτερικό εμφύλιο μεταξύ των κεντρογενών και των αριστερών του κόμματος. Με ψήφους ωστόσο 12 Ρεπουμπλικανών πέρασε και καταψήφισαν 6 Δημοκρατικοί. Αν δεν ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα περνούσε. Υπήρξαν λοιπόν 12 Ρεπουμπλικάνοι, αρκετοί για να δώσουν την νίκη και να δώσουν μια ανάσα πολιτική στον Biden. Αυτά στη Βουλή των Αντιπροσώπων γίνονται γιατί είναι ένα μεγάλο σώμα, 435. Στην Γερουσία είναι τσίμα-τσίμα πάντα, πολύ δύσκολο να δεις αλλαγές. Εκεί δεν είναι μόνο ότι αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί, αντιδρούν και δύο τουλάχιστον γερουσιαστές συντηρητικοί, δημοκρατικοί, θα έλεγε κανείς.
Τώρα εσείς λέτε πέρασε το ένα από τα δύο μεγάλα εμβληματικά νομοσχέδια, υπάρχει το άλλο που είναι ακόμα μεγαλύτερο από πλευράς ποσών, φτάνει τα ναι. τρία... Και όπου αντιδρούν αυτοί οι δύο, συντηρητικοί, ο ένας συντηρητική, από δημοκρατική, να πούμε. Ναι, ναι σε περί... Το που σε λένε conservative democrats που λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. ναι. Και εκλέγεται ειδικά αυτός από τη Δυτική Βιρτζίνια σε μια πολιτεία που βγάζει αναφαδόν Biden, λευκή, φτωχή πολιτεία ναι. εξαρτώμενη από τον άνθρακα. Αυτό είναι, τη βγάζει και πολύ άνθρακα η Δυτική Βιρτζίνια. Είναι όλα τα λιγνατορυχεία, ανθρακορυχεία της Αμερικής εκεί και κατά συνέπεια σε απόλυτη αντίθεση με την αριστερή οικολογική ατζέντα των δημοκρατικών, των μεγαλουπόλεων, των ευκατάστατων, πλούσιων, μορφωμένων. Που θέλουν, που αντιλαμβάνονται τέλος πάντων την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν έχουν ίσως προσωπικό κόστος ναι. πολύ μεγάλο. Διότι το Δημοκρατικό Κόμμα, και αυτό πρέπει να το πούμε, σε αντίθεση με το Ρεπουμπλικανικό, είναι πολύ περισσότερο πολυσυλλεκτικό. Ενώ δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει στενέψει και εκπροσωπεί πλέον τους λευκούς και υπερεκπροσωπεί τους λευκούς μη πανεπιστημιακής μόρφωσης και κυρίως των αγροτικών περιοχών. Άρα υπάρχει εκεί μια συνεκτικότερη ταυτότητα. Ναι. Οι δημοκρατικοί... Είναι ομοσπονδία πολιτικών δυνάμεων. Είναι, τα πάντα βρίσκεις. Έχουν τις μειονότητες, τους μαύρους, τις υπόλοιπες μετανάστες, ασιάτες, ισπανόφωνους. Έχουν τους μορφωμένους, έχουν τους παλιούς εργάτες της αριστεράς, τους συνδικαλισμένους που βρίσκονται σε πτώση, έχουν τους νέους, έχουν τις μεγάλες ηλικίες που εξαρτώνται από το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη του, των συντάξεων. Έχουν ναι. τελείως ένα πολυπρόσωπο, πολυσυλλεκτικό έτσι, coalition, συμμαχία, που κάνει πολύ δύσκολη τη συνεννόηση και γι' αυτό βλέπετε και αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα μεταξύ για να κάνουμε μια παρομοίωση στον κόσμο να καταλάβει, ας πούμε αυτό που στην Ευρώπη θα ήταν μέσα στα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα μέχρι την κορμπινική αριστερά των εργατικών της Βρετανίας θα έχει μέσω το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Αλλά εκείνο... Αυτό είναι δύναμη γιατί είναι το μεγαλύτερο κόμμα και σε αριθμό εγγεγραμμένων και σε αριθμό ψήφων. Να θυμίσουμε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει όλες τις προεδρικές εκλογές, τη λαϊκή ψήφο από το 88. Προσέξτε εδώ αυτό, από το 88 εδώ και 32 χρόνια. Μετά το 88 σήμερα, δηλαδή, ναι. Μετά το 88, από το 92 με τον Κλίντον, μέχρι σήμερα με εξαίρεση το 2004. Έχουν κερδίσει δηλαδή το 92, το 96, το 2000, το 2008, το 2012, 2016, 20 στη λαϊκή ψήφο και μάλιστα με μεγάλες πλειοψηφίες. Πρόσωπο, η διαφορά Τραμπ-Βάιντεν ήταν κοντά στα 8 εκατομμύρια ψήφοι, δεν ήταν κάτι. Και της Κλίντον ήταν 2,5 εκατομμύρια, μόνο επιγκόρη ήταν. Έχουν το μεγάλο πρόβλημα της κακής διασποράς αυτών των ψήφων, οι οποίοι είναι υπερσυγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις και στις ακτές. Και δεν έχουν αρκετά στις αγροτικές και στις αεροκατοικημένες πολιτείες του εσωτερικού, με αποτέλεσμα να μπορούν οι Ρεπουμπλικάνοι παρά το handicap, παρά το μειονέκτημα να έχουν λιγότερους ψήφους, επειδή τους έχουν πιο καλά διασκορπισμένους μέσα σε ένα πλειοψηφικό σύστημα που είναι η Αμερική, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα στην πολιτεία ή στην περιφέρεια, το 50-1, καταφέρουν να εξισορροπούν το μειονέκτημα. Τώρα, αυτά είναι τα παράδοξα και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και αρχαϊκά στοιχεία που έχουν τα εκλογικά συστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αν φύγουμε από τα εκλογικά ζητήματα και πάμε στις τάσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, αυτές οι αλλαγές που πήγε να κάνει ο Biden με τα δύο νομοσχέδια, δηλαδή τη δημόσια χρηματοδότηση υποδομών και την ενίσχυση ξανά μιας κοινωνικής πρόνοιας και της κλιματικής αλλαγής, φυσικά επωφελία και της οικονομίας, αλλά με κόστος, με αλλαγές στη φορολογική πολιτική κτλ. Ήταν βαριές τάσεις και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει αντίδραση και στην κοινωνία, όχι μόνο τα τερτύπια που υπάρχουν μεταξύ των γερουσιαστών και των βουλευτών. Οι καταγραφές που γίνονται από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν αντίδραση και της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν που πέρσι ζητούσαν οι Αμερικάνοι με πανικόβλητη και μέσα στην πανδημία την παρέμβαση του κράτους, τώρα ξαναθυμούνται τον αντικρατικό τους, ας πούμε, αυτό. Και θεωρούν ότι είναι too much, ας πούμε, που θα λέγανε όλα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί κέρδισε ο Biden? Κέρδισε επειδή οι Αμερικάνοι θέλαν να καταψηφίσουν τον Τραμπ και θέλαν τον οποιονδήποτε που δεν είναι Τραμπ,
ή κέρδισε γιατί ξαφνικά γίνανε αριστεροί. Ήταν και η πανδημία βέβαια που επηρέαζε πολύ την... Βεβαίως. Ενώ πώς διαχειριζόταν ο ένας και ο άλλος την πανδημία, που και αυτό έχει να κάνει με το αν πιστεύεις ή όχι στις ρυθμίσεις στο κράτος. Δείξανε να πιστεύουν μετά τις εκλογές ότι κέρδισαν γιατί ξαφνικά οι Αμερικάνοι γίνανε αριστεροί. Να το πούμε έτσι, χοντρά-χοντρά, να το καταλάβουμε. Οι ψηφοφόροι τώρα έρχονται να τους υπενθυμίσουν ότι ο Biden, ο βασικός λόγος για τον οποίο κέρδισε, ήταν γιατί δεν θέλανε τον Τραμπ. Δεν ήταν ότι ξαφνικά ήταν το φως τους και είπανε «Α, τι ωραία αυτή η ριζοσπαστική ατζέντα Biden», διότι ο Biden, να θυμίσουμε, και τι κεντρώος ο ίδιος, και τι για 40 χρόνια στο Κογκρέσο ή στην Αντιπροεδρία, ισορροπιστής μετριοπαθής, ναι, κατέβηκε και μετριοπαθής, κατέβηκε στις εκλογές, ιδίως αφού κέρδισε τον Μπέρνι Σάντερς, προκειμένου να ενώσει το κόμμα, αριστερά, αριστερότερα και της Κλίντον και του Ομπάμα. Αριστερότερα. Σωστά. Με ατζέντα... Και αυτά τα νομοσχέδια έχουμε να δούμε τέτοια πράγματα την εποχή του Λίντον Τζόνσον και της κίνησης, δηλαδή την δεκαετία του 60 που γίνανε μεγάλες αλλαγές. Έρχονται τώρα οι να του υπενθυμίσουν ότι αυτή η ατζέντα παραμένει μειοψηφική και ότι ο τραμπισμός, ιδίως όταν δεν έχει τον Τραμπ ως πολιτή, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο εξαιρετικά διχαστικό, πολιτικό και μειοψηφικό, δηλαδή πολύ ισχυρός ένα 40% των Αμερικάνων, αλλά πολύ μισητός το υπόλοιπο 60%, εάν βρεθεί κάποιος πιο χαρισματικός πολιτής του τραμπισμού, όπως αυτός της Καρλάιλ, ο πετυχημένος πλούσιος νέος ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Βιρτζίνιας, να το πουλήσει χωρίς τις εχθροπάθειες που εκνευρίζουν τον ψηφοφόρο των προαστίων, τον μεσοαστό της Αμερικής, λευκό, με τα τρία αυτοκίνητα και το μεγάλο σπίτι και την οικονομική άνεση, που δεν θέλει να ακούει τις τρέλες του Τραμπ, ψηφίζεται πολύ πιο εύκολα. Άρα ο τραμπισμός υπάρχει. Αυτή η αντίδραση της λευκής Αμερικής απέναντι και στο μεγαλύτερο κράτος, αλλά και στις ταυτοτικές παλαβομάρες, επιμένω να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, όχι για να υποτιμήσω, αλλά για να δώσω πλήρως στον Έλληνα ακροατή που δεν είναι εξοικειωμένος με τα αμερικανικά, να καταλάβει όταν κατεβαίνουν οι δημοκρατικοί ενάντια στον Αβραάμ Λίνκολν και τον κατηγορούν ως ρατσιστή, είναι προφανές ότι ο μέσος Αμερικάνος δεν χρειάζεται να είναι ακροδεξιός, δεν χρειάζεται να είναι τραμπιστής, δεν χρειάζεται να είναι alt-right. Ο μέσος κεντρογενής σοβαρός Αμερικάνος ενοχλείται. Όταν δε αυτό πάει να γίνει επίσημη κρατική πολιτική, ενοχλείται το παραπάνω. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, διότι εδώ η παλαβή των δύο άκρων επικοινωνούν με την έννοια ότι ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον για να συσπυρώνει τους δικούς του και να πολώνει ένα πολιτικό σύστημα, και χρειάζεται η μετριοπαθής του κέντρου που θέλουν να κάνουν πράγματα, που θέλουν μια πολιτική η οποία δεν θα κυνηγάει φαντάσματα, αλλά θα είναι προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων, όπου θα δίνει πρακτικές λύσεις και όχι οι κραυγές και υστερίες, βρίσκονται στη μέση και λιθοβολούνται και από τους μεν και από τους μεν. Κύριε Κιαρίδη, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Κάποια άλλη φορά θα εξηγήσουμε, ας πούμε, την λεγόμενη κριτική θεωρία περιφυλής που υπάρχει στην Αμερική και διχάζει. Τα οποία έρχονται στην Ευρώπη. Ναι, έρχονται και στην Ευρώπη. Και αν συζητάμε. Ναι, και αν συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο το ζω εγώ, επιτρέψτε μου, ως ακαδημαϊκός που έχω ζήσει 12 χρόνια στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, επειδή το Πανεπιστήμιο στην Αμερική ήταν η θερμοκοιτίδα εκόλαψης όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία στη συνέχεια ήρθαν στον επιχειρηματικό κόσμο, στις πολυεθνικές, στις διαφημίσεις, στα μέσα ενημέρωσης, και σιγά σιγά μόλυναν τον δημόσιο διάλογο. Και είδαμε να αμφισβητούνται και οι κλασικές σπουδές που βασίζονται στον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Ότι ο και αυτές... διαφωτισμός, ότι αυτά είναι, παρά είναι λευκά. Είναι του λευκού. Του λευκού μισογίνη, ρατσιστή, υπεριαλιστή, καπιταλιστή, ναι, όπου ο Winston Churchill σήμερα στη Βρετανία θεωρείται εμβληματική φυσιογνωμία του βρετανικού υπεριαλισμού, ρατσισμού. Ναι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο βιογραφικό του είχε και τέτοιες ιστορίες ο Churchill, αλλά ναι, ο συνολικός απολογισμός... Και άλλο η υπερβολή, η οποία, ξέρετε, δημιουργεί μια ευρύτερη κρίση στη Δύση, τροφοδοτείται από εξωδυτικές δυνάμεις
τροφοδοτείται, διότι εδώ τώρα η Ρωσία, η Κίνα, η παίκτηση μεγάλη, παίζουν αυτό το παιχνίδι, διότι η Δύση πρέπει να βρίσκεται σε κρίση και σε εσωτερική εμφύλια διαμάχη προκειμένου να αποδυναμωθεί και να μην παίξει τον κυρίαρχο ρόλο που είχε παίξει τα προηγούμενα. Άρα εδώ το παιχνίδι πλέον είναι ιδεολογικό, είναι πολιτικό, είναι γεωστρατηγικό, είναι ανοιχτό, έχει μπει το ίντερνετ, υπάρχουν τρομακτικές δυναμικές που αναπτύσσονται και δεν χωράει καμία αφέλεια. Ναι. Τώρα, δυστυχώς μείναν μόνο 2,5-3 λεπτά. Ήθελα να σας ρωτήσω και σε αυτά που είναι περισσότερο και ο τομέας σας της διεθνής σχέσης, στις αλλαγές των ΗΠΑ. Εν τέλει, υπήρξαν εκπλήξεις δυσάρεστες μετά τους τελευταίους μήνες, με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, με την ΑΟΚΟΣ πώς ανακοινώθηκε. Εγώ όμως να μείνω μόνο, θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά, να μείνουμε μόνο στα ελληνικά ζητήματα σε 2,5-3 λεπτά να μας εξηγήσετε. Έχουμε σε λίγες μέρες την αντικατάσταση, ας πούμε, του πρέσβη στην Ελλάδα, του Αμερικανού, ύστερα από 5 χρόνια, που είναι ο κύριος Πάιετ. Θα έρθει για πρώτη φορά από την εποχή, αν θυμάμαι καλά, του Σωτήρχου, ένας Ελληνοαμερικανός τέκνων της ελληνικής ομογένειας και όχι επαγγελματίας διπλωμάτης. Τι σημαίνει αυτό? Και σε γενικές γραμμές, ξέρω ότι έχετε μια φυσικά θετική αντιμετώπιση της πρόσφατης συμφωνίας που έγινε, αλλά σε τελική ανάλυση, επιγραμματικά, πώς επανατοποθετείται η Ελλάδα στις αμερικανικές στρατηγικές περιοχές? Οι δύο χώρες έχουν και διαφορετικά συμφέροντα σε ορισμένα πράγματα. Ναι. 2 λεπτά για όλα αυτά. Να πούμε καταρχάς ότι ο Τζέφρι Πάιατ φεύγει ως ένας πολύ πετυχημένος πρέσβης. Ουδέποτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήταν τόσο καλές και κατά την πρώτη περίοδο της ιδίας του, επί Τσίπρα και βεβαίως τώρα επί Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος και ο ίδιος και οι προϊστάμενοι του με τη δουλειά που έκανε εδώ πέρα και βεβαίως και εμείς εδώ στην Αθήνα. Αντικαθίσταται από έναν Ελληνοαμερικάνο που δείχνει ακριβώς το πόσο κοντά είναι οι δύο χώρες και οι δύο λαοί. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Biden στο Μενέντες, κουμπάρο του Μενέντες, τους πάντρεψε στο σπίτι του μάλιστα στην Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, ο Τσούνης, τον Μπομπ Μενέντες, διότι κακά τα θέματα ζούμε στην εποχή Μενέντες ως προς τα ελληνοαμερικανικά και τα ελληνοτουρκικά. Ο Μενέντες είναι κεντρικός παίκτης, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας της Πανίσχυρης, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται χάρη στον Τραμπ. Διότι χάρη στον Τραμπ χάσανε οι Ρεπουμπλικάνοι δύο σίγουρες έδρες τελευταία στιγμή στη Τζόρτζια πέρσι, που δεν το περίμενε κανείς να χάσουν. Ναι. Και πράγμα σύγουρες που μπορεί να αλλάξει του χρόνου, όπως μας εξηγήσατε, άρα θα χάσουμε και τον Μενέντες. Τον Μενέντες, ο οποίος θα είναι αρχηγός βέβαια της μειοψηφίας, θα παραμείνει ένας πολύ ισχυρός παίκτης και πλέον έχει δημιουργηθεί μια διακομματική συνένεση στα ζητήματα Τουρκίας, Ελλάδας, Ανατολικής Μεσογείου στην Γερουσία. Υπάρχει δομικό πρόβλημα για την Τουρκία στο Κογκρέσο. Mm-hmm. Του τα εξήγησε αυτά ο Biden στο πρόσφατο συνάντηση που είχαν με τον Ερντογάν. Διότι πολλοί στην Τουρκία θεωρούν ότι θα κάνουμε ένα deal με τον Αμερικάνο πρόεδρο και τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Δεν είναι έτσι. Άλλωστε, όλα αυτά τα ζητήματα και τα F-16, κατεξοχήν τα F-35, περνάνε από το Κογκρέσο, το οποίο έχει επιβάλει ένα ιονί εμπάργο όπλων στην Τουρκία, πολύ πολύ κοστοφόρο για τις φιλοδοξίες, τις στρατιωτικές και τις ηγεμονικές που έχει. Κύριε Κέρι, θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία δυστυχώς εδώ, αλλά θα τα ξαναπούμε από αυτό το σημείο. Πάτε και μετά. Χαίρομαι την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν η εκπομπή ξανά μετά από 2 εβδομάδες με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ραντεβού αύριο, 12:00. Από το Πολιτεύκη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο.